Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή στον μετεωρολόγο τον Μανώλη Λέκα να μας πει τη δική του οπτική για αυτό που έτσι με μεγάλη ευκολία χαρακτηρίζουμε καύσωνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παντινάη. Καλημέρα στο κράτος. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Μας αρέσει, μας είναι εύκολο να χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις έτσι βαρύγδουπες όπως ο καύσωνας. Είναι καύσωνας ή είναι καλοκαιρινή ζέστη? Είναι καλοκαιρινή ζέστη. Ξέρετε, ο καύσωνας είναι μια ακραία έκφραση. Αν θα το συνδυάζαμε κάτι στον ιατρικό χώρο για να καταλάβετε τη διάσταση και τη διαφορά, ναι, είναι ότι σαν να βλέπουμε έναν άνθρωπο να νιώθει μια ζαλάδα και να λέμε εμείς ότι έπαθε εγκεφαλικό. Απέχει μακράν ο καύσωνας, μικράν σας λέω, από μια περίοδο ζέστης, η οποία μάλιστα είναι απόλυτα δικαιολογημένη στη συγκεκριμένη φάση, και λέγοντας ότι εχθές μας φέρθηκε και πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές του Ηρακλείου αλλά και της Ανατολικής Κρήτης, σημειώνοντας κατά κάποιο τρόπο στην ενδοχώρα και σε νότιες περιοχές αρκετά υψηλές τιμές. Φτάσανε κατά τόπους όμως και μόνο κοντά στους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά ήταν κάτι το αναμενόμενο, κάτι που δεν προκαλούσε καμία, θα λέγαμε έτσι, ανησυχία. Σε ό,τι αφορά τώρα τον καιρό των ημερών, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε υψηλές θερμοκρασίες. Μας είχατε προειδοποιήσει και εσείς ότι θα έχουμε έτσι 35 και πάνω βαθμούς Κελσίου. Αλλά φτάνουμε τώρα στο απόγειο, στην κορύφωση του φαινομένου σε ό,τι αφορά τη ζέστη, ή έχουμε να περιμένουμε κι άλλα? Σήμερα είναι, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, η πλέον θερμή ημέρα. Εξαιτίας του ότι η θερμή εισβολή βρίσκεται από πάνω μας, επηρεάζει πάρα πολύ έντονα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ήδη οι θερμοκρασίες να είναι πάρα πολύ υψηλές. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο έχετε θερμοκρασίες που είναι κοντά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Το καλό όμως είναι ότι τα ποσοστά υγρασίας είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι 14-20-25%, κάτι το οποίο δίνει την εικόνα ότι δεν γίνεται, θα λέγαμε, ιδιαίτερα αισθητή αυτή η ζέστη, όσο μπορεί να είναι άλλες μέρες, όπου με τους 30 βαθμούς και το 40-50% της σχετικής, οι συνθήκες μπορεί να είναι και χειρότερες. Και αυτό είναι το ευχάριστο, άρα εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία. Οι άνεμοι βέβαια είναι εκείνο το οποίο εμένα με ανησυχεί, γιατί ήδη έχουν εμφανίσει κάποια ενίσχυση, εντάξει δηλαδή, σε κάποιες περιοχές. Η απροσεξία ίσως οδηγήσει σε κάποια πυρκαγιά ή κάτι το οποίο, τέλος πάντων, να προκαλέσει μια επέκταση μιας φωτιάς που θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Και πιο πολύ επισημαίνω αυτό. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί πρέπει πάντα να το λέμε. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολύ εύκολο να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά και από ανθρώπινο λάθος. Επομένως, αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι ακόμη πιο επικίνδυνες. Με αυτή τη ζέστη, σίγουρα, με αυτή τη ζέστη. Και καταλαβαίνετε ότι και για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να επιχειρήσουν θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, κατά τα άλλα, θερμοκρασιακά, όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες είναι ήδη αυξημένες, θα τις δούμε να ανεβαίνουν λίγο ακόμα. Μην φανταζόμαστε ότι ο ρυθμός παραμένει ο ίδιος, γιατί θα φτάνουμε στους 45. Κάποια στιγμή η θερμοκρασία δύσκολα ανεβαίνει ψηλότερα, μέχρι να υπάρξει κάποιο αίτιο που την ανακόπτει κιόλας. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε τις θερμοκρασίες να σημειώνουν αρκετά υψηλές τιμές, θα ξεπεράσουν 36 με 37 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές και μάλιστα στην ενδοχώρα, δηλαδή νότια του Ηρακλείου, στα κεντρικά του Ρεθύμνου και σε νότιες περιοχές γενικά του νησιού, από Ιεράπετρα μέχρι και Παλιόχωρα, θα δούμε τις θερμοκρασίες να ξεπερνάνε και τις 38 προς τους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι όμως καθαρά τοπικά, εξαιτίας τοπικών χαρακτηριστικών. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί, το επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Επομένως, από αύριο περιμένουμε να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία πάλι. Ναι. Το βράδυ βέβαια θα τις δούμε, θα διατηρηθούν λίγο έτσι αυξημένες και τις βραδινές ώρες, όπως συνέβη και χθες το βράδυ. Από αύριο όμως φαίνεται ότι η θερμή αέρια μάζα, η αιτία που προκαλεί όλη αυτή την κατάσταση, φαίνεται να αποχωρεί ανατολικότερα. Και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι θα προκαλέσει σταδιακά την πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή υποχώρηση. Αύριο βέβαια, επειδή θα έχουμε την ηλιοφάνεια, απλά δεν θα τις επιστρέψει τις θερμοκρασίες να ανέβει τα ίδια επίπεδα όπως και σήμερα. Θα είναι και πάλι, θα νιώσουμε λίγο ζέστη, ίσως και οι συνθήκες υγρασίας διαμορφώσουν διαφορετικά τα πεδία, αλλά σίγουρα οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες από ό,τι τουλάχιστον ήταν σήμερα. Θα δούμε δηλαδή αύριο τις θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στα βόρεια, ενώ στην ενδοχώρα και στα νότια θα δούμε και πάλι τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι κάτι που θα προκύψει. Κατά τα άλλα όμως, μετά από αυτή την υποχώρηση, ας το πούμε,
της θερμοκρασίας, θα δούμε και να εμφανίζονται κάποιες νεφώσεις, ιδιαίτερα βέβαια από την Τετάρτη, γιατί η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή από Τετάρτη. Αύριο, επιτρέψτε μου να πω, ακόμα παραμένει η έντονη και πιο έντονη ακόμα η ενισχύα λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Αύριο οι άνεμοι, ενώ το βράδυ θα εξασθενήσουν, γι' αυτό και μίλησα για τον παράγοντα της υγρασίας το βράδυ, αύριο όμως ξαναενισχύονται. Σταδιακά από το πρωί, από τα δυτικά και νότια, επεκτείνονται και ανατολικότερα, θα επηρεάσουν και το Ηράκλειο και τις ανατολικές περιοχές. Φτάνουν τα 5 και τοπικά 6 υποφόρ, που αυτό σημαίνει ότι κατά τόπους οι μέγιστες εντάσεις μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερα και αύριο μια μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα. Και οι θάλασσες χρειάζονται και αυτές με τα θαλάσσια σπορ και όλα αυτά. Είμαστε καλοκαιρινής περίοδου, γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί βρίσκονται στις θάλασσες. Λίγο προσοχή εξαιτίας ακριβώς αυτής της ενίσχυσης του ανέμου που θα επηρεάσει και τις θάλασσες. Σωστά. Άρα, κύριε Λέκα, για να επανέλθω τώρα για τις λέξεις, γιατί πολλές φορές το συζητάμε και μαζί ότι ακούμε έτσι όρους που τρομάζουν. Όταν λέμε καύσωνα, αν μπορούμε να το τοποθετήσουμε έτσι σε νούμερα, σε αριθμούς θερμοκρασίας, από πόσους βαθμούς και πάνω μιλάμε για καύσωνα? Κοιτάξτε, είναι συνθήκη ο καύσωνα, δεν είναι θερμοκρασία. Δηλαδή η θερμοκρασία, για όλους, αν λέγαμε ότι εδώ πιάνουμε θερμοκρασίες υψηλές, είναι σαν να, πώς να το πω, να λέμε κάτι κακό για τον τόπο μας. Δεν πρέπει. Οι θερμοκρασίες οι οποίες πρέπει να επικρατήσουν στις συνθήκες, το επαναλαμβάνω, συνθήκη ο καύσωνα. Οι συνθήκες είναι η θερμοκρασία, η μέση τιμή της θερμοκρασίας σε ολόκληρο το νησί να είναι πάνω από τη θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος, δηλαδή πάνω από τους 37 βαθμούς Κελσίου, ο μέσος όρος, κάτι που δεν συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας να είναι πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή τη νύχτα οι θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από αυτά τα όρια των 28, κάτι που δεν συμβαίνει και πάλι. Και το τρίτο είναι ότι θα πρέπει αυτό να συμβαίνει για 3 μέρες συνεχόμενα. Κάτι που ούτε καν το αγγίξαμε. Επομένως, ευτυχώς απέχουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Δημοσιογραφικά, εντάξει, σαν όρος, επειδή κάνει την εντύπωση, ναι, αλλά προκαλεί μια ανησυχία στον κόσμο, τον εγκλωβίζει, τον ταλαιπωρεί. Και νομίζω ότι δεν κάνουμε καλό χρησιμοποιώντας τον όρο, και βλέπω και όχι συναδέλφους μου, αλλά τέλος πάντων κάποιοι που ασχολούνται λίγο με τα μετεωρολογικά και τον λένε τόσο εύκολα αυτόν τον όρο, που δηλώνει βέβαια και την, κατά κάποιο τρόπο την άγνοιά τους απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που αναλαμβάνω όπου και όποτε συμβαίνει. Δυστυχώς αυτή είναι η πίσω της ευθύνης. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, εμείς πάντως γι' αυτό σας εμπιστευόμαστε, γιατί βάζετε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις και μας αρέσει να ακούμε ψύχρεμες φωνές. Σας το έχω πει και στο παρελθόν. Δεν μας αρέσουν οι υπερβολές, γι' αυτό και εμπιστευόμαστε τις προγνώσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Επίσης.